που αν Μουνίθ με τον Ατσαούση, ο ΠΑΟΚ έχει μια δυνατότητα να βγει στην επίθεση. Ο Μίσιτς πάει όλο τον δρόμο μόνος του. Αποφασίζει να τελειώσει τη φάση με το αριστερό, με πίεση από τον Τσίκα. Αστοχή. Όμως ο ΠΑΟΚ ανακτά. Μίσιτς, Μαουρίσιο, έχει πολλές επιλογές. Αποφασίζει να σουτάρει πάνω στον Τσίκα, Βιερίνια, Σβιντέρσκι, χαμηλά, σκαστό σουτ. Επέμβαση του Καραβέλη σε δύο φάσεις. Μια δεύτερη απόπειρα του ΠΑΟΚ αυτή τη φορά. Τσαούσης, έξω στον Δημόπουλο, απευθείας η σέντρα από τον αρχηγό του Βόλου. Και τώρα μια ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ με Βιερίνια και Λιμνιό και φυσικά τον Σβιντέρσκι αναφορά στην επίθεση. Πάσα του Λιμνιού δεν ήταν σίγουρη. Όπως επιστρέφοντας στην άμυνα, έδωσε τη λύση ο Τσοκάνης. Ντάγκλας ψάχνει τον Βιερίνια, κατέβασμα του αρχηγού του ΠΑΟΚ, φέρνει την μπάλα στο δεξί, το σούτ και η επέμβαση από τον Καραβέλη λίγο πριν, μάλλον ακριβώς στο 20 λεπτό. Έκοψε, χάλασε την προσπάθεια του Δημόπουλου ο Ντάγκλας. Ο Βόλος όμως με τον Χωάο μες στην περιοχή κερδίζει το κόρνερ από την παρέμβαση του Ίγκασον εδώ. Κινδύνεψε μόνο στις αμυντικές μεταβάσεις, αλλά είναι φυσιολογικό όταν έχεις τόσους παίχτες στο επιθετικό μισό και πιέζεις και πολύ καλό τακουνάκι και το τεντάκι. Εξαιρετική ενέργεια. Και πλαγιοκόπηση τώρα από με τη σέντρα που έρχεται για τον Τσαούση ψηλά. Το σούτ από τον αριστερό ακραίο του Βόλου. Το φάουλ που κέρδισε ο Γιαννούλη το εκτελεί. Ο Βιερίνια, καλό χτύπημα είναι, κάπως στατική εδώ στην αντίδρασή της η άμυνα του Βόλου. Ντεντάκης με τη μία, στην κίνηση του Τσοκάνη στο χώρο. Ξανά ο Τσαούσης στο δεύτερο δοκάρι. Ο Ροτσένας τρώνει στον Ντεντάκη για μία σέντρα, καλή σέντρα είναι. Κερδίζει. Α, όχι, δεν κερδίζει τίποτα, ο Βόλος η μπάλα είναι out. Διεισδύσει και στον εγκέφαλο των παιχτών του ΠΑΟΚ. Όμως εδώ ο Μίσιτς βρίσκει τον Σβιντέρσκι. Η ευκαιρία του ΠΑΟΚ με κάποιο τρόπο ο Τσίκα, σχεδόν θαυματουργό, κρατάει την μπάλα έξω από την εστία του Καραβέλη. 99% του Βόλου είναι ένα παράσημο για την εικόνα του στο πρώτο ημίχρονο. Δεν ξέρω πόσες ομάδες έχουν έρθει να αντιμετωπίσουν τον ΠΑΟΚ. Πολύ περισσότερο νεοφώτιστη ομάδα στην Super League. Θα γίνουν οι παρεμβάσεις, περιμένοντας εδώ και ο Αμπέλ Φερέρ να δει αν θα αλλάξει κάτι στην εικόνα του ΠΑΟΚ. Φυσικά το σκορ. Λιμνιός έδωσε την μπάλα στο Ροντρίγκο Σουάρες. Θέλησε να την ξαναπάρει από την πάσα του Βραζιλιάνου και ήρθε να κάνει ένα shoot out ο Μαουρίσιο. Ίγκασον κερδίζει την μπάλα. Μαουρίσιο εγκλωβίστηκε, την έχασε σε κακό σημείο. Χωάω το shoot ψηλά. Μίσιτς σε μια κάθετη διείσδυση πηγαίνει μόνος του μέχρι την περιοχή. Στο Βιερίνια η πάσα, το shoot out από τον Βιερίνια με το αριστερό. Πολύ καλή ενέργεια. Δημόπουλος ψάχνει τον Χουάο και κλέβει πολύ καλά ο Γουαροτσένα και πάει απέναντι στον Βαρέλα. Το shoot διαγώνιο έξω. Καθαρή ευκαιρία για τον Βόλο στο 52 από τον Μάντζη. Κόψιμο του Βαρέλα στον Μάντζη. Λιμνιός, Μίσιτς. Πάει και πάλι στη διείσδυση, μόνος του τον κυνηγάει ο μισός Βόλος. Τελειώνει τη φάση ο Μίσιτς, άστοχη, out. Όπως προηγουμένως ο Βιερίνια από την assist του Μίσιτς. Ίγκασον. Λιμνιός πάει με εξωτερική τρίπλα, πέφτει κάτω, πέναλτι. Στο βίντεο φαίνεται να υπάρχει ένα σπρόξιμο του Τσαούση. Εδώ. Στην πλάτη με το αριστερό χέρι, στην πλάτη του Λιμνιού. Η εκτέλεση από τον αρχηγό του ΠΑΟΚ, άχαστη στα δίχτυα. Το πέμπτο γκολ του Πορτογάλου στην Super League φέτος. ΠΑΟΚ Βόλος 1-0. Χάρη στον Δημήτρη Λιμνιό, ο ΠΑΟΚ βρήκε τη λύση να στείλει μέσα σε 15 λεπτά ξανά στην σέντρα τον Βόλο, τον οποίο κινδύνεψε σε μία-δύο περιπτώσεις στα πρώτα λεπτά του δεύτερου μέρους με τον Χουάο και τον Μάτζη. Ροντρίγκο Σοάρες και Λιμνιός. Πάλα έξω στον Ντάγκλας για ένα σούτ του Βραζιλιάνου άστοχο και είναι η στιγμή για να πάμε στον πάγκο του Βόλου, στον Δημήτρη
Παπαδόπουλο. Ο Βόλος όμως έχει μια επόμενη ευκαιρία να βγει στην επίθεση. Σωστά η πάσα για τον Τεντάκη. Μπροστά στο Βιερίνια. Πάσα για τον Λίρατζη. Από την πίεση του Βαρέλα. Η μπάλα είναι out. Με τον Χουάν Μουνίθο, ο Βόλος και τον Γουαροτσένα, η σέντρα του Ισπανού, κεφαλιά του Βαρέλα, που πλέον είναι ο αρχηγός του. Μουνίθο στο 90-2, ψηλά. Λήξεις κόκκινου συναγερμού στα καρέ του Πάου.